Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Επίσκεψη στην Ξάνθη πραγματοποιεί από το πρωί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης είχε κυρίως επαφές με κομματικά στελέχη, ενώ συνοδεύεται από τον τοπικό βουλευτή Σπύρο Τσιλιγκύρη, τον βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδη, την βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα και τον βουλευτή Μαθίας κύριο Μπαρτζόκα. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Επίσκεψη στη Ξάνθη πραγματοποιεί από το πρωί ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης. Από τη ΣΕΚΕ ΑΕ ξεκίνησε η περιοδία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωστή Χατζηδάκη και του κλιμακίου της Νέας Δημοκρατίας που τον συνοδεύουν. Ο κ. Χατζηδάκης είχε κυρίως επαφές με κομματικά στελέχη και συνοδεύεται από τον τοπικό βουλευτή Σπύρο Τσιλιγκύρη, τον βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδης Τηλιανίδη, την βουλευτή Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα και τον βουλευτή Μαθίας κ. Μπαρτζόκα. Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε βέβαια και στο γεγονός πως και σαν υπουργός θα ακούσει και θα μεταφέρει μηνύματα από την κοινωνία προς την κυβέρνηση. Αναφερόμενος στα θέματα των ανατιμήσεων και της ενέργειας, τόνιζε πως δεν είναι ελληνικό φαινόμενο και πως η ελληνική κυβέρνηση, μέσα στις δυνατότητες που της δίνει η ελληνική οικονομία, στήριξε την κοινωνία. Η χώρα μας είναι η τρίτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή σε σύνολο 27 χωρών, σε ένταση ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην ενέργεια. Τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί έχουν και αναδρομική ισχύ και φτάνουν και αγγίζουν συνολικά την αρχή των ανατιμήσεων. Ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε και στα επιπλέον μέτρα της κυβέρνησης που θα ξεκινήσουν από τις αρχές Ιουλίου και θα δουν οι πολίτες ελάφρυνση του κόστους ενέργειας έως και 80%. Μπορεί η αξιωματική αντιπολίτευση να παρουσιάζει μαγικές λύσεις για τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως και θα έσχιζε το μνημόνιο και θα το καταργούσε σε ένα χρόνο. Οι τελευταίες 7 δημοσκοπήσεις δείχνουν μπροστά τη Νέα Δημοκρατία, γεγονός που δείχνει πως ο κόσμος κρίνει, συγκρίνει και αποφασίζει, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηδάκης. Σχετικά με τη συντάξη, ανέφερε πως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη παρουσιάζει πολύ καλούς ρυθμούς σε πανελλαδικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις απονομές των συντάξεων και αυτό οφείλεται στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ήδη έχουν επισπευθεί οι εργασίες και από τις 150.000 συντάξεις που εκκρεμούσαν από πέρυσι, ο αριθμός έχει πέσει στις 73.000 και θα βαίνει μειούμενος. Ειδικά από τον Ιούνιο και μετά, με την εφαρμογή του νέου θεσμού των συντάξεων, του ηλεκτρονικού πύργου ελέγχου και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, θα υπάρξει εντυπωσιακή αποκλιμάκωση μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό αφορά βέβαια τις ληξιπρόθεσμες κύριες συντάξεις. Εκεί έχουμε δώσει έμφαση, σημείωσε χαρακτηριστικά. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης χωρίς κανένα ελαφρυντικό αποφάσισε το τροκοτό κακουργουρδική Ορεστιάδας για τον 30χρονο σύζυγο της Ευριέ, την οποία ξυλοκόπησε στις 5 Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Η δίκη διήρκησε 9,5 ώρες και ολοκληρώθηκε χθες Τετάρτη με την επιβολή των ισοβίων στον 30χρονο. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Την ποινή της ισόβιας κάθριξης χωρίς κανένα ελαφρυντικό αποφάσισε το τροκοτό κακουργοδική Ορεστιάδας για τον 30χρονο σύζυγο της Τσεβριέ, την οποία ξυλοκόπησε στις 5 Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι θανάτου στην Αλεξανδρούπολη. Η δίκη, η οποία διήρκησε 9,5 ώρες, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με την επιβολή των ισοβίων στον 30χρονο, στον οποίο δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Η έδρα δεν δέχθηκε κανένα ελαφρυντικό περί πρώτερου έντιμου βίου του κατηγορούμενου συζύγου της, ο οποίος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του γιατρού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Μιχαήλ Καρανίκα, ο οποίος και χειρούργησε την άτυχη της Ευριέ, λέγοντας ότι στα 25 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας δεν είχε συναντήσει τέτοια κατάσταση σε υπαρανθρώπου. Ο δολοφόνος της 29χρονης Τσεβριέ επέστρεψε στις φυλακές Νιγρήτας, όπου και κρατείται προφυλακισμένος από τις 10 Δεκεμβρίου του 2021. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, θα ασκήσει έφεση. Ο 31χρονος σύζυγοκτόνος κακοποιούσε σχεδόν καθημερινά την 29χρονη σύζυγό του και μητέρα των τριών παιδιών τους. Είναι ανεξήγητο ακόμη και για τους στενούς συγγενείς γιατί η Τσεβριέ συνέχιζε να μένει μαζί του και να υπομένει μια αληθινή κόλαση στην καθημερινότητά της. Ο Καδίρ τη χτυπούσε ακόμη και μπροστά στα παιδιά της, υποστήριξαν συγκινήσεις της Ευριέ. Η οικογένεια της Ευριέ, μόλις άκουσε την απόφαση για ισόβια κάθριξη, ξέσπασε σε κλάματα καθώς θεωρεί ότι δικαιώθηκε το θύμα. Ξανά υποψήφιος θα είναι στις επόμενες εκλογές ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινήμα Αλλαγής, Ιλχάν Αχμέτ, όπως ανακοίνωσε χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησε χθες το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, τόνισε ότι το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής είναι πανέτοιμο για οποιαδήποτε στιγμή προκηρυχθούν οι εκλογές. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Δηλαδή, με λίγα λόγια, τη χρησιμότητα της δημόσιας υγείας.
στην Ροδόπη. Όλους αυτούς τους μήνες δώσαμε τη μάχη της ενημέρωσης των πολιτών, όλων των ομάδων των πληθυσμών, για την ανάγκη του εμβολιασμού τους και την τήρηση των μέτρων που διασφαλίζουν την ατομική υγιεινή και την δημόσια υγεία. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που αναγκάστηκα εγώ ως βουλευτής, ως Ιλχάν, να υποκαταστήσω κρατικές λειτουργίες, καθώς ήταν εμφανής η φοβικότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε για μια ακόμη φορά ο πληθυσμός της μειονότητας, ιδίως από τα κεντρικά ΜΜΕ της Αθήνας. Τα στερεότυπα που διακινήθηκαν στην κοινωνία τότε, ο αγώνος που χρειάστηκε να δοθεί για να ανοίξει έστω και ένα εμβολιαστικό κέντρο στην Φιλήρα, που κατηγούν αμιγώς μειονοτικοί συμπολίτες μου, αλλά και οι υπερβολές που υπήρχαν σχετικά με την τέλεση των θρησκευτικών εθίμων το 2021. Όπως θα θυμάστε, στην αρχή έγιναν κάποιες προσπάθειες να σταματήσει το εζάνι, να μην απαγγέλλεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας, κάτι που με όθησε να επικοινωνήσω με την τότε Υπουργό Παιδείας, την Νίκη Κερωμαίος, και να πω ότι ό,τι σημασία έχει το καμπαναριό, το ίδιο σημασία έχει και το εζάνι, το οποίο με αυτά τα δύο δεν μολύνεται κανείς. Στο τέλος είχαμε μια θετική έκβαση βέβαια σε αυτό, αλλά χρειάστηκε να γίνει και μια παρέμβαση εκ μέρους μου προκειμένου να λυθεί αυτό το θέμα. Γνώμονας της πολιτικής μου παρουσίας στη Ροδόπη, όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πάντοτε ο συνδυασμός της μάχης στα κέντρα λήξης αποφάσεων, της άσκησης δυναμικής και ουσιαστικής αντιπολίτευσης προς την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και η αποτελεσματικότητα ως προς την υλοποίηση των στόχων μου. Διεκδικητικός, χρήσιμος και αποτελεσματικός είναι το τρίπτυχο που διέπει τις παραβάσεις μου και χαρακτηρίζει τις πολιτικές μου αρχές. Δίπλα στον πολίτη, στο καθημερινό άνθρωπο του νομού μας, χωρίς θρησκευτικούς, φιλετικούς ή ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Σε αυτή την πορεία θα συνεχίσω και στο μέλλον. Ανεξάρτητα αν κάτι τέτοιο δυσαρεστεί όσους είχαν μάθει στην Ροδόπη η πολιτική να ασκείται στη βάση διαχωρισμών και στερεότυπων. Θα ήθελα σήμερα να σας ανακοινώσω ότι θα είμαι παρόν και στη νέα εκλογική αναμέτρηση με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, εκτιμώντας ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα αναδείξει το κίνημά μας και το νέο μας αρχηγό, τον Νίκο Ανδρουλάκη, σε ρόλο πρωταγωνιστή των πολιτικών εξέλιξεων. Είμαι περήφανος για το έργο που κάναμε στη Ροδόπη από το 2017 και μετά. Οπότε εντάχθηκα στην Δημοκρατική Συμπαράταξη αρχικά και στη συνέχεια στο κίνημα αλλαγής, όπως και για την αμέριστη συμβολή σε αυτό το έργο της αείμνηστης πρόεδρου μας, Φόφη Γεννηματά. Δώσαμε όλα αυτά τα χρόνια μεγάλους και σημαντικούς αγώνες, κατορθώνοντας να φέρουμε το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής πρώτο πανελλαδικό με 22% στο νομό μας. 22%. Και σε ό,τι με αφορά, να διατηρώ την πρωτιά σε σταυρούς μεταξύ και των 21 άλλων συναδέλφων μου στην κοινοβουλευτική μας ομάδα. Κατέχω την πρωτιά σε σταυρούς μέσα στην κοινοβουλευτική μου ομάδα. Πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο, σε όσους προσπαθούν να προσδώσουν μεταφυσικές ή άλλες φορές και συνωμοτικές διαστάσεις στην πολιτική δυναμική του Ιλχάν Αμέτ, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις που πήρα μέρος από το 2004 και μετά, ότι μυστικά αυτού του είδους στην πολιτική δεν υπάρχουν. Το μόνο ζητούμενο είναι να είσαι κοντά στο λαό και να μην τον εγκαταλείπεις στα δύσκολα για την διασφάλιση προσωπικού ωφέλους. Λοιπόν, από την πλευρά μου δεν εγκατέλειψα ποτέ τους συμπολίτες μου και βρέθηκα δίπλα τους σε όλες τις καταστάσεις και τις συνθήκες, στα καλά και τα άσχημα, δίνοντας πάντοτε τη μάχη της Ροδόπης και των συμφερόντων της. Για εκείνους που πιστεύουν ότι θα κουραστώ να δίνω τις μάχες μου, ας ψάξουν αλλού για κουρασμένους. Για όσους εκτιμούν ότι θα συμβιβαστώ, ας ψάξουν αλλού για συμβιβασμένους. Για τους φίλους που θεωρούν ότι θα κάνω εκπτώσεις στις αρχές μου, ας περιμένουν την περίοδο των εκπτώσεων για να κάνουν τα ψώνια τους. Βρισκόμαστε πολιτικά, οικονομικά, γεωπολιτικά, ίσως την πιο κρίσιμη καμπή μετά την περίοδο των μνημονίων. Η Θράκη κατέχει μια ξεχωριστή θέση στο νέο πλαίσιο των διεθνών σχέσεων.
Από την πλευρά μας φιλοδοξούμε να είναι η Θράκη γέφυρα ειρήνης και φιλίας ανάμεσα στους γειτονικούς λαούς. Νησίδα σταθερότητας σε ένα κόσμο ταραγμένο και ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Διαχρονικά άλλωστε, αυτή ήταν και η προσδοκία και ο στόχος της μειονότητάς μας. Να αποτελούμε γέφυρα ειρήνης και όχι εστία εντάσεων και αναταραχών στην περιοχή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία με την αντίθετη στις αρχές του διεθνές δικαίου και της καλής γειτονίας ρωσική εισβολή επικυριοποιεί με δραματικό τρόπο την ανάγκη για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και εκεί λέμε ότι είμαστε κατά κάθε σκέψης αναθεωρητισμού. Η Θράκη παράλληλα κατέχει την θλιβερή πρωτιά στο χαμηλότερο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ελλάδος. Πρωτιά στην φτώχεια, στην αναργία, αναπτυξιακούς δείκτες. Είναι μια θέση που δεν μας αξίζει και γενικά απορίες πώς μια γεωγραφική περιοχή με στρατηγικά πλεονεκτήματα της Θράκης, τις πλουτοπαραγωγικές της πηγές, τη σύνθεση του πληθυσμού τους, παραμένει ακόμα πίσω στους δείκτες ευημερίας. Είναι μεγάλη πρόκληση για όλο το πολιτικό κόσμο να αντιστρέψουμε αυτή την απογοητευτική εικόνα. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι άξιοι και είναι συνυπεύθυνες για αυτό που συμβαίνει. Εδώ τώρα, αγαπητοί μου συνάδελφοι και φίλοι, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες ενδεικτικά δράσεις μου σε αυτή τη διετία, κάποιους στόχους μου που καταφέραμε να τις υλοποιήσουμε και να πετύχουμε, ούτως ώστε να καταλάβουμε περίπου πού στοχεύουμε, ποιος ήταν ο στόχος μας και τι είπαμε. Καταρχήν, πριν από 2 χρόνια, εδώ σε αυτή τη συνέντευξη, είχα βάλει ένα στόχο. Είχα πει ότι πρέπει οπωσδήποτε ο αγροτικός κόσμος να στηριχτεί με μια ειδική στρεμματική ενίσχυση όσον αφορά τις μειονεκτικές και ορεινές περιοχές. Όταν πρωτοείπα αυτή την σκέψη, πολλοί δεν την πίστεψαν και θεώρησαν ότι αυτή ήταν μια απλή προεκλογική ατάκα, σε εισαγωγικά, που δεν είχε βάσεις, δεν στηριζόταν στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Όμως είμαι σε ευχάριστη θέση σήμερα να σας ανακοινώσω ότι η πρότασή μου αυτή, αφού την επεξεργάστηκε και η Διακομματική Επιτροπή στο σύνολό της, την έκανε δεκτή και κατάφερα να ενσωματώσω αυτήν την πρόταση για την Θράκη, δηλαδή την ειδική στρεμματική ενίσχυση για ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στο πόρισμα της Διακομματικής, στο ειδικό κεφάλαιο για την ανάπτυξη Θράκης. Ποια είναι η σημασία της ενσωμάτωσης αυτή? Είναι ότι πλέον αποτελεί σαφέστατη οδηγία, η οποία ψηφίστηκε και από την Ολομέλεια της Βουλής, προς την εκτελεστική εξουσία για να εφαρμοστεί. Εδώ είμαστε, προκειμένου να πιέσουμε την τωρινή κυβέρνηση και αύριο την καινούρια που θα σχηματιστεί μετά τις εκλογές, προκειμένου να υλοποιηθεί. Λίγα λόγια τι ήταν αυτή, για να θυμίσουμε και σε εσάς και στους τηλεθεατές μας όσοι μας παρακολουθούν, ότι οι μικροί αγρότες μέχρι κάποια στρέμματα που ζουν σε χωριά που είναι χαρακτηρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ορεινά και μειονεκτικά, θα μπορούν να παίρνουν κατά ετήσια βάση μια στρεμματική ενίσχυση, δηλαδή κάποια χρήματα, είτε είναι 100 ευρώ είτε 200 ευρώ, ανά στρέμμα, για να διατηρηθούν στις καλλιέργειές τους, είτε σπέρνουν καπνά, είτε στέλνουν βαμβάκια, είτε σπέρνουν οτιδήποτε, αλλά βέβαια δεν θα αφορά τους μεγάλους ακτήμονες και μεγάλους καλλιέργειες. Είναι μια στήριξη που προβλέπεται και την είχα δουλέψει μαζί με τον Τάσο Χανιώτη και τους συνεργάτες μου ακόμα από την προηγούμενη μου θητεία στις Βρυξέλλες, κάτι όμως που τελικά βρήκε αποδοχή από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από όλα τα κόμματα και ομόφωνα ενσωματώθηκε στο πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής. Μια άλλη μεγάλη νίκη που καταφέραμε σε αυτή την περιοχή με τις δυσκολίες της πανδημίας ήταν ότι καταφέραμε να φέρουμε στη Ροδόπη περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τους καπνοπαραγωγούς της Ροδόπης ως κοροναενίσχυση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο καπνός δεν συμπεριλαμβανόταν στις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κορονοϊό για τους γνωστούς λόγους.
ότι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν τρώγεται, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν πουλιέται, εννοώ στη λιανική, διότι είναι ένα προϊόν το οποίο κάνει ζημιά. Παρά τα αυτά, παρά τα αυτά, πέτυχα με σκληρό αγώνα, μετά από 6-7 επίκαιρες ερωτήσεις, να καταφέρουμε να πείσουμε και την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για την προστασία των παραγωγών της περιοχής να εκτεμιευτούν αυτά τα χρήματα και όχι μόνο στην Ροδόπη, αλλά σε όλους τους μπασμάδες που ζουν στην Ελλάδα. Το συνολικό ποσό είναι 12 εκατομμύρια ευρώ, 4,5 εκατομμύρια. Λεφτά τα οποία θα μείνουν στη Ροδόπη, λεφτά τα οποία θα πάνε στους επαγγελματίες και σε όλους. Και το σημαντικό είναι η είδηση τώρα ότι αυτή η κορονοενίσχυση αφορά το 2020. Δεσμεύτηκα και δεσμεύομαι να δώσω αγώνα προκειμένου και την ενίσχυση του 2021, δηλαδή του χρόνου, να ξαναπετύχουμε το ίδιο ποσό για τους παραγωγούς μας στην περιοχή. Καταφέραμε να μεταβάλουμε το κανονισμό του ΕΛΓΑ για αποζημίωσεις παραγωγών σε παρανθικό στάδιο. Προανθικό στάδιο. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Εγώ δεν είμαι βουλευτής συμπολίτευσης. Είμαι ένας βουλευτής, μάλιστα ένας τρίτου κόμματος. Παρά τα αυτό όμως, όταν με επίμονη δουλειά, με καλή διεκδίκηση στην Βουλή, μπορέσαμε και πετύχουμε. Τι είναι τώρα αυτή η μεταβολή του κανονισμού? Όπως ξέρετε, παλιότερα δεν αποζημιωνόταν από τον ΕΛΓΑ το φυτικό κεφάλαιο στο προανθικό στάδιο. Δηλαδή, όταν είναι σαν το κεράσι, παραδείγματος χάρη, όταν είναι ακόμα στο στάδιο που μεγαλώνει. Έπρεπε να αποζημιωθεί από τα ΦΣΕΑ, ή αυτό είναι ελαιοπαραγωγή, ενώ τώρα με αλλαγή του κανονισμού θα αποζημιωθούν και τώρα. Η συμβολή του ΠΑΣΟΚ και η δικιά μου ήταν τεράστια και πετύχαμε για τους κερασοπαραγωγούς τώρα να αποζημιωθούν και αυτοί, όπως σε όλη την Ελλάδα, με το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ, το υπόλοιπο μεσοδιάστημα περίπου στα τέλη Οκτωβρίου του έτους αυτού. Καταφέραμε σε 9 Μαΐου με επίκαιρη ερώτηση και συστηματική δουλειά να υφαρπάξουμε, να πάρουμε μια δέσμευση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης για μη κατάργηση της έδρας του Διοικητικού Εφετείου Κομωτινής, καθώς και των πολιτικών δικαστηρίων του Εφετείου Θράκης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους να διατηρήσουμε το εφετείο στην περιοχή μας. Καταφέραμε για το απάντηση Τσάκλουλου για το 12%. Η κυβέρνηση παραδέχτηκε το πρόβλημα για τον επανασχεδιασμό και εν τέλει εξέδωσε κία μέσα σε 1,5 μήνα και η διαδικασία είναι ενεργή βέβαια. Και εδώ βέβαια θέλω να ευχαριστήσω και την βοήθεια του συναδέλφου μου, του Ερπίδη Στυλιανίδη, όσον αφορά το κομμάτι του 12% από τη μεριά του βέβαια ως και βουλευτής συμπολιτεύσεως. Καταφέραμε, απλώς θα σας πω κάποια ενδεικτικά, την αποκατάσταση μιας μεγάλης αδικίας για τη συμπερίληψη πτυχιούχων της ΕΠΑΘ με εξομοίωση στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Τι είναι αυτό? Αυτοί δηλαδή που τελείωναν την Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, γινόντουσαν δάσκαλοι, μειονοτικοί δάσκαλοι. Αφού πήγαιναν στην Αλεξανδρούπολη και έκαναν εξομοίωση, δηλαδή αναβάθμιζαν το πτυχίο τους και έτσι αποκτούσαν ένα ισχυρό πτυχίο ίσο με τα παιδαγωγικά ιδρύματα δημόσια της Ελλάδος, αν και στην αρχή αυτή η εξομοίωση δεν θεωρήθηκε ικανή προκειμένου να διδάσκουν αυτοί οι δάσκαλοι σε υπόλοιπα δημόσια σχολεία, δηλαδή σε μη μειονοτικά σχολεία, μετά από επίκαιρες ερωτήσεις μας και ανάδειξη του θέματος και του νομοθετικού πλαισίου, καταφέραμε μέσω ΑΣΕΠ να λυθεί αυτό το πρόβλημα και στις 21 Ιουλίου του 2020 δόθηκε τελική λύση και σήμερα μπορεί και αυτοί οι δάσκαλοι να, εφόσον ολοκληρώσουν την εξομοίωση, να συμμετάσχουν στο ευρύτερο δημόσιο. Σας ανέφερα στην εισηγητική μου ομιλία για τη δημιουργία εμβολιαστικού κέντρου στη Φίλιρα, το οποίο ήταν απαράδεκτο. Και τι δεν ακούσαμε? Ότι δεν εμβολιάζονται οι μειονοτικοί και εξ αυτού αυξάνονται τα κρούσματα, αλλά υπήρχε μια έλλειψη ενός εμβολιαστικού κέντρου. Καταφέραμε αυτό με παρεμβάσεις στη Βουλή να έχουμε εμβολιαστικό κέντρο και να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Για το Δήμο Αριανών. Δήμο Αριανός είναι ένας μεγάλος δήμος. Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στη Ροδόπη. Είναι ο πνεύμονας. Δεν είχε τεχνική υπηρεσία. Με αποτέλεσμα, όλα τα έργα του Δήμου Αριανών,
να πήγαιναν στη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Κομωτινέων, τι είχε αυτό ως αποτέλεσμα? Και ο Δήμαρχος Κομωτινέων να καθυστερούσε να υλοποιήσει τα έργα, διότι γινόταν υπερβολική φόρτιση στους δημοσίους υπαλλήλους μας, και δεν μπορούσε να γίνει και έργο να απορριφηθούν ευρωπαϊκά κονδύλια ούτε σώστη. Καταφέραμε να προκηρυχθούν με σκληρές παρεμβάσεις, επίμονες προσπάθειες, να προκηρυχθούν τρεις θέσεις στο Δήμο Αριανών, να ιδρυθεί τεχνική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μπορέσουν οι επόμενοι δήμαρχοι, αλλά και ο τωρινός, να τελούν έργα, καθώς και ο Δήμος Κομωτινής να μπορέσει να κάνει τα δικά του έργα ευκολότερα και γρηγορότερα. Αναπτυξιακός νόμος στη Θράκη. Πρωταγωνιστήσαμε και σε αυτό το τομέα. Έφερε η κυβέρνηση δυστυχώς ένα αναπτυξιακό νόμο στη Βουλή, όπου δεν είχε κίνητρα για τη Θράκη. Καθόλου κίνητρα. Αν και στη Διακομματική Επιτροπή. Παρανέβη μόνο εγώ από τους βουλευτές της Θράκης και από τη συμπολίτευση και από την αντιπολίτευση. Και καταδικάζοντας την κυβέρνηση για φρασιολογία και ότι δεν πιστεύει, δεν εξυπηρετεί, και με την παρέμβαση της Προέδρου της Διακομματικής Επιτροπής, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία με άκουγε μέσα στη Βουλή, παρανέβη και τελικά εδόθη 70% ενίσχυση χρηματική στις επενδύσεις, θα δοθεί δηλαδή από εδώ και μπρος στην Αλεξανδρούπολη, αλλά δυστυχώς η Αραδόπη μόνο 35% και στην Ξάφη. Δηλαδή δημιουργήθηκε δύο ταχυτήτων. Συνεχίζω να παλεύω ότι και στην Ροδόπη πρέπει να είναι η ενίσχυση στο πλαίσιο του ευρώ. Γιατί πουθενά δηλαδή στην Ελλάδα δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση για ανάπτυξη παρά μόνο στην Θράκη, προκειμένου οι επενδυτές δεν είχαν λόγο να επενδύσουν στην Ροδόπη αν δεν υπήρχε αυτή η οικονομική ενίσχυση. Γέφυρα. Και αν ακόμα θα πω, και αυτά είναι ενδεικτικά, παιδιά, είναι μόνο τις τελευταίες διετίες. Θέμα Μπεγιαζίτ τζαμιού στο Δημότυχο. Το ανέδειξε ως πρώτο θέμα από την ημέρα που επανεκλέκτηκα το 2019. Τι είχε γίνει εκεί? Ένα τζαμί εκεί, ένα ιστορικό μνημείο, είχε καεί. Και η αποκατάσταση αυτού του τζαμιού, του Οθωμανικού μνημείου, είναι τόσο σημαντική. Το θέλουν όλοι οι φορείς των ευρώ. Και η περιφέρεια το θέλει, όλοι οι κάτοικοι, διότι είναι μοχλός ανάπτυξης του τουρισμού στην περιοχή και θα φέρει χρήματα με απλά λόγια στην περιοχή. Τελικά, με απάντηση από το Υπουργείο Πολιτισμού, ενημερωθήκαμε ότι διατέθηκαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ και ότι το 2023, στα τέλη του έτους 2023, θα ολοκληρωθεί η επισκευή του τεμένους Μπεγιαζίτ. Εδώ είμαστε, το παρακολουθούμε και θα δούμε αν και εφόσον ολοκληρωθεί. Αλλά κοινώ και παρακολουθώ τη διαδικασία. Η γέφυρα. Θέλω να σας πω ότι η κατασκευή μιας νέας συνοριακής γέφυρας κήπου Σεύρου είναι τεράστιας σημασίας αναπτυξιακού έργου. Διότι όλα τα εμπορεύματα, είτε είναι τουρισμός, είτε είναι εμπορεύματα, δεν μπορούν να περάσουν από μια γέφυρα τη στιγμή που για ώρες ολόκληρες οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Τελικά ήταν ένα έργο το οποίο είχε εγγενιαστεί, μάλλον είχε εξαγγελθεί από τον Κώστα Καραμανή το 2006, τον τότε πρωθυπουργό Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Συνεχίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ μέχρι ένα σημείο και τελικά καταφέραμε και με τη βοήθεια άλλων συναδέλφων από τους γειτονικούς νομούς, δηλαδή βουλευτών από τον Εύρο, αλλά με δικιά μου ειδική επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή του Ιδίου, καταφέραμε και σήμερα 26 Μαΐου του 2022 ανακοινώνεται ότι εντός 12 μηνών θα κατευθεί η μελέτη του έργου και πάμε στην δημοπράτηση του έργου, αφού και οι δύο χώρες βέβαια, είναι διμερές έργο, δηλαδή και η Τουρκία αλλά και η Ελλάδα, κατάφεραν στο τέλος να κάνουν αυτό το αναπτυξιακό έργο προκειμένου να γίνει αυτή η γέφυρα με αναπτυξιακό χαρακτήρα. Αυτές είναι κάποια σημεία, θα σας τα δώσουμε και γραπτά και άλλα πολλά. Ο στόχος, και τελειώνω με αυτό, είναι ότι βέβαια όλος αυτός η ακούραστη και η αντικειμενική, αν θέλετε, εκ μέρους μου δουλειά σε αυτή την περιοχή, όπως είπα και στην πολιτική ενημέρωση που σας έκανα, έχει ενοχλήσει αρκετά κάποιους κύκλους, αγαπητοί μου. Έχει ενοχλήσει. Άλλοι μίλησαν σε κάποια ΜΜΕ ότι
έχω αλλάξει άξονα ή όχι, έχω αξάν και μας λέγεται στα τουρκικά, δηλαδή ότι κινούμε σε άλλο, ότι είμαι ένας βουλευτής όχι μόνο της μειονότητας, αλλά ασχολούμαι με όλα τα προβλήματα της τράξης. Αυτό ενόχλησε κάποια κέντρα ή κάποιους. Αλλά θέλω να σας δηλώσω το εξής, ότι στην περιοχή μας για να επιτευχθεί η ανάπτυξη και να μπορέσουμε να ζήσουμε την καθημερινότητα, πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, καθώς και τον τρόπο που πολιτευόμαστε και να δώσουμε τη μάχη για όλους και όλες. Εγώ θα συνεχίσω από αυτή την θέση με την ισχυρή στήριξη του λαού και σε επόμενες εκλογές, όπως σας είπα, όποτε και αν γίνουν αυτές, προσωπικά εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, βέβαια, πρωθυπουργός ξέρει πότε θα τις κάνει, θα είμαι εκ νέου υποψήφιος και να ξέρετε ότι θα μπορέσω και έχω όραμα να ολοκληρώσω το σχεδιασμό που έχω για την περιοχή, είτε αφορά τη στρεμματική ενίσχυση, είτε αφορά την κατασκευή των δύο μεγάλων φραγμάτων, Ιάσιο, ιδίως τους κάθετους άξονες που θα γίνουν από το Ιάσιο για να ποτιστεί και τα Αριανά, αλλά βέβαια το φράγμα Ιασού και ο Κομψάτος εκεί, τα δύο μεγάλα φράγματα, ούτως ώστε να αφήσουμε κι εμείς το στίγμα μας, αν θέλετε, τη μικρή συμβολή μας σε αυτή την πλούσια και όμορφη γη στην Θράκη. Ο βουλευτής Οδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου, αναδεικνύει στη Βουλή τις μεγάλες δυνατότητες της παραλιακής ζώνης του Δήμου Κομωτινής, Φανάρι και Αρρωγή, που έχει ενταχθεί δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, κυρίως μετά την διάνοιξη του κάθετου άξονα νυμφαίας και την κατακόρυφη αύξηση του οδικού τουρισμού. Ας δούμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο βουλευτής Ροδόπης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Χαρίτου, αναδεικνύει στη Βουλή τις μεγάλες δυνατότητες της παραλιακής ζώνης του Δήμου Κομωτινής, Φανάρι και Αρρωγή, που έχει ενταχθεί δυναμικά στον τουριστικό χάρτη, κυρίως μετά την διάνοιξη του κάθετου άξονα νυμφαίας και την κατακόρυφη αύξηση του οδικού τουρισμού. Μια περιοχή που ενώ μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης τουρισμού, δεν στηρίζεται από την κυβέρνηση, η οποία δεν έχει συγκεκριμένο τουριστικό σχέδιο για την περιοχή. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη στάση της ΕΤΑΔ, που αποτελεί τροχοπέδι για την τουριστική ανάπτυξη, στάση που συμπίπτει με το έλλειμμα της κυβέρνησης για τουρισμό στην περιοχή. Ο βουλευτής Ροδόπης, με ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού και συνυπογράφουν 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, επισημαίνει τη μία αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτει η ΕΤΑΔ στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Κομωτινής. Τα κατεστραμμένα κίνητα που συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψης και πλήττουν τη δυναμική του τουρισμού και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην εκμίσθωση παραθαλάσσιων εκτάσεων. Ο βουλευτής ζητά από την κυβέρνηση το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή να παραχωρηθούν προς αξιοποίηση ακίνητα της ΕΤΑΔ σε Φανάρι και Αρρωγή στον Δήμο Κομωτινής και να παρέμβει ώστε να αρθρούν τα εμπόδια που βάζει η ΕΤΑΔ στην τουριστική ανάπτυξη. Ενώ ζητά ενημέρωση για τα ακίνητα που διαθέτει η ΕΤΑΔ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομωτινής, σε ποια έχει προχωρήσει η προκήρυξη διαγνωστικών διαδικασιών και σε ποια έχουν υπογραφεί συμβάσεις αξιοποίησης. Συγκεκριμένα η ερώτηση αναφέρει: η παραθαλάσσια ζώνη του Δήμου Κομωτινής, που έχει ως επίκεντρο τους οικισμούς Φαναρίου και Αρρωγής και τις ομώνυμες παραλίες, αποτελεί πλέον περιοχή μεγάλης σημασίας για την τουριστική αναπτυξιακή προσπάθεια και την τόνωση της τοπικής οικονομίας σε μια περίοδο βαθιάς ύφεσης και οικονομικής κρίσης που πλήττει τους εργαζόμενους και τις μικρές επιχειρήσεις. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του παραθαλάσσιου μετόπου με αιχμή τη θάλασσα, το φυσικό περιβάλλον, τις λιμνοθάλασσες, έργα που υλοποιούνται, όπως ο βιολογικός καθαρισμός, σε συνδυασμό με τις μεγάλες δυνατότητες που δημιουργεί ο ελληνοβουλγαρικός κάθετος άξονας για τον οδικό τουρισμό από τους βόρειους γείτονές μας, μπορούν να καταστήσουν την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης σημαντικό πόλο τουριστικής ανάπτυξης. Όμως οι ενέργειες των παραγωγικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των επαγγελματιών του τουρισμού να αξιοποιήσουν τα συγκριτικά αυτά πλεονεκτήματα σκοντάφτουν στα εμπόδια της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, ΕΤΑΔ, που κατέχει το μεγαλύτερο τμήμα των ακινήτων, φιλέτα, σε όλο το παραθαλάσσιο μέτωπο της περιοχής. Αντί να αξιοποιεί την ακίνητη περιουσία με βάση το δημόσιο συμφέρον και προς όφελος της περιοχής, αποτελεί τροχοπέδι για την τουριστική της ανάπτυξη με την αδικαιολόγητη ανοχή της κυβέρνησης που συμπίπτει με το έλλειμμα της δικής της πολιτικής για τον τουρισμό στην περιοχή. Πρόκειται για κατεστραμμένα ακίνητα, εγκαταλειμμένους χώρους που έχουν μετατραπεί σε υγειονομικές βόμβες δίπλα στο κύμα. Συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψης και πλήττουν τη δυναμική του τουρισμού με σοβαρή ευθύνη της κυβέρνησης για τον τρόπο λειτουργίας της ΕΤΑΔ.
ενώ την ίδια στιγμή η ΕΤΑΤ προχωράει με αδικαιολόγητη καθυστέρηση τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις αρχές Ιουνίου, όταν ήδη έχει ξεκινήσει τουριστική περίοδος για την εκμίσθωση παραθαλάσσιων εκτάσεων και για την εγκατάσταση αναψυκτηρίων, ένδειξη της ανευθυνότητας και της υποβάθμισης της περιοχής. Την ίδια πολιτική ακολουθεί και η εκμίσθωση εγκαταλειμμένων για χρόνια εκτάσεων, όπως η παραλιακή ζώνη δίπλα στο λιμάνι Φαναρίου, με οικονομικούς όρους που δεν ανταποκρίνονται στο τουριστικό προφίλ της περιοχής. Γι' αυτό άλλωστε παραμένουν αναξιοποιητές σε βάρος τελικά της περιοχής και του δημόσιου συμφέροντος. Ακόμη και το έργο Οικοτουριστικό Πάρκο Φαναρίου για την ανάπλαση της εγκαταλειμμένης για δεκαετίες έκτασης δίπλα στο κάμπινγκ Φαναρίου και τη Δυτική Παλιά Πλας, που εκτελείται σήμερα από την ΕΤΑΤ, μετά από παλινοδίες και καθυστερήσεις με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Περιφέρειας, η ολοκλήρωσή του καθυστερεί σημαντικά. Επειδή η παραλιακή ζώνη του Δήμου Κομωτινής, ιδιαίτερα η περιοχή του Φαναρίου, έχει ενταχθεί δυναμικά στον τουριστικό χάρτη της χώρας, κυρίως μετά τη διάνοιξη του ελληνοβουλγαρικού κάθετου άξονα και την κατακόρυφη αύξηση του οδικού τουρισμού στην περιοχή, και μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο τουριστικής ανάπτυξης. Επειδή η ΕΤΑΔ μέχρι σήμερα η παρουσία της στην περιοχή αποτελεί τροχοπέδι για την τουριστική ανάπτυξη και δεν υπηρετεί, ενώ όφιλε το δημόσιο συμφέρον. Επειδή η ευθύνη για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση, όπως επίσης και η ευθύνη για τις πολιτικές που ασκεί η ΕΤΑΔ. Ερωτούνται οι κύριοι υπουργοί. 1. Ποιο είναι το σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης της κυβέρνησης για την ευρύτερη περιοχή της Ροδόπης και ιδιαίτερα για το παραθαλάσσιο μέτωπο του Δήμου Κομωτινής? 2. Εντάσσεται η ΕΤΑΔ στους σχεδιασμούς αυτούς και αν όχι, τι μέτρα θα λάβει ώστε να αρθούν τα εμπόδια που θέτει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής? 3. Είναι στις προθέσεις σας να ενεργήσετε ώστε να παραχωρηθούν στην αυτοδιοίκηση ακίνητα που διαθέτει η ΕΤΑΔ σε Φανάρι και Αρρωγή και ειδικότερα στον Δήμο Κομωτινής, που έχει κατά καιρούς καταθέσει τεκμηριωμένα αιτήματα παραχώρησης και αξιοποίησής τους? Ζητούμε ο αρμόδιος Υπουργός να μας καταθέσει εγγράφως τα ακίνητα που διαθέτει η ΕΤΑΔ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κομωτινής και σε ποια από τα ακίνητα αυτά έχει προχωρήσει η προκήρυξη διαγωνιστικών διαδικασιών και σε ποια από τα ακίνητα αυτά έχουν υπογραφεί συμβάσεις αξιοποίησης. Παραδοσιακό πανηγύρι στην κεντρική πλατεία της Ξηλαγανής έλαβε χώρα χθες το απόγευμα, θυμίζοντας ξένια στις προ-κορονοϊό εποχές. Χθες η εορτή της αναλήψεως, όπου γιορτάζει και το μόνιμο παρεκκλήσι του οικισμού. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της Ξηλαγανής επανήλθε δυναμικά μετά τα 2 έτη λόγω της πανδημίας. Όσοι παραβρέθηκαν χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία της Ξηλαγανής γλέντισαν με την ψυχή τους, θυμίζοντας εικόνες προ-κορονοϊού. Στην αγάπη μου να
φόρτα μα, φόρτα μα γη, ρε κύριε φόρτα μα γη, ρε γη. Δύο χρόνια λόγω της πανδημίας, ο Σύλλογος Πατεράδων τιμά την ημέρα του Πατέρα με ένα γλέντι, όπως μας έχει συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο Σύλλογος Πατεράδων Συλλαγανής και Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης σας προσκαλεί στη γιορτή του Πατέρα την Κυριακή 19 Ιουνίου και ώρα 2 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο Christian Div με την ορχήστρα του Γιώργου Σημεωνίδη σε παραδοσιακό και λαϊκό πρόγραμμα. Μετά από δύο χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας, επανέρχεται το μεγαλύτερο γλέντι της περιοχής. Η γιορτή του Πατέρα φέτος θα γίνει ανήμερα της γιορτής, 19 έκτου το μήνα που μας έρχεται. Σταμάτησε το 2019 και φέτος πάλι θα ξαναζωντανέψουμε τη γιορτή του Πατέρα. Στη γιορτή του Πατέρα φέτος θα βραβεύσουμε τον πρώτο μαθητή της τρίτης γυμνασίου, γιατί τώρα λύκειο δεν έχουμε, τον πρώτο μαθητή της δευτέρας γυμνασίου και της πρώτης γυμνασίου. Ταυτοχρόνως δώσαμε ένα θέμα στο Δημοτικό Σχολείο, στην έκτη Δημοτικού. Το θέμα είναι ο πατέρας μου. Μας πήραν τηλέφωνο από το Δημοτικό Σχολείο, δύο εκθέσεις είναι καλές και θα βραβεύσουμε και τα δύο τα παιδιά. Παράλληλα, η εκδήλωση αυτή που θα πραγματοποιηθεί και πότε? Θα γίνει το μεσημέρι της 19 έκτου στο Κρίς και Εύβη. Θα χορέψει το χορευτικό συγκρότημα της Ξυλαγανής, θα τραγουδήσει η χοροδία μας. Το δικό μας το τραγούδι που έχουμε βγάλει και CD με τίτλο «Ο ύμνος του Πατέρα», τον οποίο το στίχος και τη μουσική είναι γραμμένη από τη δασκάλα μας την κυρία Χριστίνα Αποστολίδη και από τον γραμματέα του Συλλόγου τον κύριο Στέφανο Δαλακλίδη. Πόσο σημαντικό είναι να αποδίδεται και ένας φόρος τιμής στον πατέρα, όχι μόνο στη μητέρα, μιας είναι και αυτός που συνεισφέρει στην οικογένεια. Μα γι' αυτό φέτος θα λέμε, θα κάνουμε, θα τιμήσουμε τον πατέρα που είναι και ο στυλοβάτης της οικογένειας. Και πρέπει
έργο προσφέρουν όχι μόνο η μητέρα στο σπίτι, αλλά και ο πατέρας. Κάνουν όλοι το δικό τους αγώνα. Πιστεύετε με τα χρόνια έχει χαθεί ο ρόλος του πατέρα πλέον, η νεολαία έχει τόσο σεβασμό στον πατέρα όπως θα έπρεπε? Δεν έχει χαθεί, γιατί βλέπω, έχω και εγγόνια, είμαι παππούς εγώ τώρα. Βλέπω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, πώς βλέπουν τον πατέρα τους. Μόλις βλέπουν τον μπαμπά, δηλαδή τον πατέρα τους, ο μπαμπάς μου ο ήρωας, ο μπαμπάς μου ο ήρωας. Και πάλι τον αγαπάνε. Είναι σημαντικές αυτές οι εκδηλώσεις για να διατηρούν όλο αυτό το συνέστημα? Μα βέβαια είναι σημαντικές. Πρέπει να δίνουμε και να δείχνουμε και την αξία του πατέρα, όπως και την αξία της μητέρας, και οι δύο παίζουν το δικό τους ρόλο στην οικογένεια. Πώς νιώθετε που μετά από 2 χρόνια παύσης λόγω της πανδημίας θα μπορέσετε επιτέλους όλα τα μέλη να έρθουν κοντά και να παρουσιάσετε κάτι? Μα όλος ο κόσμος το περιμένει. Πότε θα γίνει, πότε θα γίνει, πότε θα γίνει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Α, λίγο το όνομά σας και το. Μουζαλιώτης Ευάγγελος λέγομαι, είμαι πρόεδρος του Συλλόγου Πατεράδων, είμαι από την ίδρυση του Συλλόγου Πατεράδων. Ο Σύλλογος τώρα τελευταία αλλάξαμε και το καταστατικό, ήταν Σύλλογος Πατεράδων Δήμου Μαρονίας Σαπών, τώρα έγινε Σύλλογος Πατεράδων Ξυλαγανής και Περιφερειακής Ενότητας Νομού Ροδόπης. Γράφονται από όλο τον Νομό Ροδόπης. Στο σημείο αυτό θα παρακολουθήσουμε τα εφημερεύοντα και διανυκτερεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό, θα ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού για αύριο. Με αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ.